Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο άδικο είναι που βρίσκομαι έγκλειστος εδώ και 4 μήνες στις φυλακές Ναυπλίου. Επιτρέψτε μου και με συγχωρείτε για τη φόρτιση ψυχολογική. Είχα πει στις κυρίες αναγκρίτριες ότι είμαι περήφανος που εκπρόσωπο του Κορυφαίου λαού μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποιοι γελάνε, κάποιοι με χλεβάζουν. Δεν θα σας διαβάσω τίποτα από αυτά που έχω γράψει. Θα τα καταθέσω πρακτικά όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος. Θα σας απευθύνω ένα ερώτημα. Είχα πει στην κυρία ανακρίτρια όταν με υποφώναξε, με κάλεσε την πρώτη φορά για την κατηγορία της διεύθυνσης και ένταξης εγκληματική οργάνωση, ότι είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ το ελληνικό λαό μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Της είπα συγκεκριμένα ότι κοιμήθηκα φουρνάρης και ξύπνησα βουλευτής και είμαι πολύ περήφανος. Είμαι ένα λαϊκό παιδί. Το οποίο εργάζομαι από 15 χρονών, επειδή ο πατέρας μου, δεν τα λέω για να με λυπηθείτε, τα λέω επειδή έτσι νιώθω. Από 15 χρονών εργάζομαι. Ο πατέρας μου έπαθε καρκίνο, αναγκάστηκα να αναλάβω την επιχείρηση της οικογένειάς μου. Παντρεμένος εδώ και 25 χρόνια, με την ίδια σύζυγο, από τις 11-1989, με την ίδια γυναίκα, από 15 χρονών παιδάκι. Μικρά παιδιά, αγαπηθήκαμε, ερωτευτήκαμε, κάναμε μια οικογένεια. Είμαι περήφανος για τον γιο μου, ο οποίος είναι 18 χρονών, την κόρη μου 15 και το τρίτο μου παιδάκι, το μικρό, 3 χρονών. Έρχονται στη φυλακή, τα βλέπω μια ώρα την εβδομάδα. Μια ώρα την εβδομάδα τα βλέπω. Και με ρωτάνε, γιατί πατέρα είσαι στη φυλακή? Δεν έχω να τους απαντήσω τίποτα. Τα κοιτάω στα μάτια και κλαίω και δεν ξέρω τι να τους πω. Γιατί είμαι φυλακή? Τι έχω κάνει, πείτε μου. Γιατί μου στερείτε την οικογένεια, τα παιδιά μου, την ελευθερία μου? Ποιο είναι το κακούργημα που έχω κάνει, το έγκλημα που διέπραξα? Είμαι περήφανος που ήρθα εδώ μέσα. Δεν έδωσα ποτέ δικαίωμα εδώ μέσα για τίποτα. Δεν πρόσβαλα ποτέ κανένα σας. Έτυχε και έγινα βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής. Έλληνας πατριώτης είμαι, αγαπώ αυτόν τον τόπο. Παλεύω, αγωνίζομαι για αυτόν τον τόπο. Θέλω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου, για τα παιδιά σας, για όλα τα Ελληνόπουλα. Ποιο είναι το έγκλημα?